Καλημέρα, είδα Κάλλιος Γιάννη, καλά είσαι? Καλά είμαι, Μανώλη. Είδα μου θυμίζεις, πριν πάει τόσα χρόνια, είδα μου θυμίζεις. Τι να σου θυμίζω? Θυμάζεις τις παλιές εποχές. Α, μπράβο, τα νιάτα μας. Τα νιάτα μας, οι δουλειές οι τεράστιες. Την καλή εποχή του Πειραιά. Έτσι, την καλή εποχή του Πειραιά, τι κάναμε. Τα πάντρεμα χρόνια, πάρα αυτά. Θυμάσαι το... Τον τέτοιο να πω, το λένε, που ήταν και στο Κοκκινάκι που του λέει όταν... Τον Καραμολέγκο. Όχι τον Καραμολέγκο. Το... Που του λέει όταν θα είμαι εγώ εδώ θα δουλεύεις. Και όταν θα λείπω. Όταν λείπω θα δουλεύεις και όταν θα είμαι εδώ θα κάθεσαι. Α, εγώ του το έλεγα αυτό. Ναι. Ο Αλέκος, ρε, ο Αλέκος. Θυμάσαι, Είναι ο γιος η Τσούνα που είναι και κάνει τα ταχυδακτηλουργός. Βλέπεις στους δρόμους, ναι. ο Χαβάνα, πώς ναι, το λέει. Ναι, που κάνει κάτι τέτοια, Ο γιος του είναι αυτός. Σοβαρά. Λόγω τιμής. Με τον Αλέκο ήταν του έλεγα. Ναι, ήταν του έλεγα. Άμα είμαι εγώ εδώ... Δεν είναι που θα δουλεύω. Ναι, μόλις θα είναι, άρπαξε. Ναι, να κάνει πια. Και του λένε εσύ, όταν θα είμαι εγώ μπροστά δεν θα δουλεύεις. Όταν θα λείπω θα δουλεύεις. Εσύ κάνεις το αντίθετο. Για βράκα από κάτω, μας τα απαντήσε τα συνδικάτα, για να δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα. Και ήταν γεμάτο αμάξι ανθρώπους. Και μου λέει ο Γιώργης ο Καπουράκης που ήταν εκεί, δεν θυμάσαι εμάς στο Μαλόγιο που τον είπες, με τα μέρα που τα βάζετε και μετά ποιος δίνει δουλειά να ζείτε. Δεν το θυμούμε. Δεν το θυμούμε, ναι. Θυμάσαι τότε με τη μεγάλη απεργία, που ήρθες και μου λες πάμε να δώσουμε τις αγγλίες γιατί θέλει να φύγει το βαπόρι. Ναι. Και πηγαίναμε το βράδυ μόνοι μας. Ναι. Και μετά έρχεται πάνω αυγό έξω με τα μάξι και ήταν ένας που τον είχα στη ζέτα και ξύναμε καλώδια. Τον έβαλε και έξινε καλώδια. Και τέλος, δύο η ώρα που πήγαμε, τρεις η ώρα πήγα να φύγουμε, τη νύχτα, με μια καδρόνα με περίμενε. Ναι, τη λέω ρε εσύ. Και μου λέει, ρε Γιάννη, λέει εσύ είσαι. Θα στο σπαγαλί το μάξι. Άρα να δεις. Τι να πεις. Τι καλές εποχές. Καλές εποχές και τις διώξαμε. Εμείς τις διώξαμε. Και δεν έχουμε την τεχνίδι τώρα. Ούτε τεχνίδι τώρα. Ναι. Όταν φύγει η γενιά η δική μας και άλλη, άντε λίγο πιο μικρή, τέρμα. Προχτές είδα τον αδερφό του Γιάννη, του Καραβολέκου. Εδώ στον Άγιο Νικόλα. Πού είναι αυτός, τι κάνει. Αυτός είναι στα τρένα. Α, ναι. Στα τρένα δουλεύει, έχει ένα γιο. Ναι, και μου λέει κοντεύει να βγει και σε σύνταξη κιόλας. Ο Γιάννης έχει βγει σε σύνταξη, α. Μιλάτε καθόλου με τον Γιάννη? Γιατί πάω στο μαγαζί. Δεν μιλάμε, δεν τον έχω, δηλαδή δεν έχουμε ξανά από τότε με τα... Από τότε με τα αυτά δεν έχετε ξανά συναντηθεί, όχι. Δεν ξέρω. Άλλα χρόνια, άλλα. Ναι. Εγώ θυμάμαι και... Αλλά ήταν καλά χρόνια. Πώς ήταν. Εγώ τα θυμάμαι αυτά... Καταρχήν είχαμε μέσα μας... Μια ζωηράδα θα δουλέψω. Ναι. Τη ζωηράδα τη βλέπει σήμερα. Όχι. Κανένα δεν υπάρχει τώρα πια. Τώρα είναι πώ θα τα υπολογίσουμε χωρί να δουλέψουμε. Ούτε εγώ δεν έκανα, ούτε και εσύ δεν έκανε. Σε όλη τη ζωή έκανε διακοπέ. Όχι. Να λείπει 15 μέρε. Όχι. Και να ξέρει το Γενάρη, τον Αύγουστο θα πάρει διακοπέ. Οπότε έκανε από την κυρία να κάτσει. Όχι. Πάσχα. Και γι' αυτό μα έγινε και συνήθεια μάλλον. Ναι. Μα έγινε συνήθεια. Δεν το ζητά. Όχι. Ναι, έρχεται η Κυριακή, πάει 10 η ώρα και δεν ξέρει να κατέβω. Εγώ θυμάμαι παιδί μου τι ήταν. Καμιά φορά θα σταματήσαμε το μεσημέρι τη Κυριακή και ήμουνα άνεργο μέχρι την Δευτέρα το πρωί και δεν θα σκάσω. Τι θα κάνω με χρειά μου το πρωί. Εσύ δεν το κάνω. Ναι. Τι διάλογο δεν είναι ούτε σου μέρε. Εγώ πάω και ξαπλώνω το μεσημέρι την Κυριακή και σηκώνομαι μετά. Λέω να κατέβω λίγο κάτω. Να φτιάξω ένα καφέ, να κόψω κάνα χαρτάκι, ξέρει έτσι. Εγώ πήγαινα, θυμάμαι το αεροπλάνο στο Ντουμπάι. Και από εκεί, μέσα στο Περσικό, που είχε σταματήσει το βαπόρι. Έφτανε το βαπόρι, έφτανα εγώ εκεί 2 η ώρα τη νύχτα, 1. Και μετά και εκλάδο έχω να πάτε, να κοιμηθείτε και το πρωί τα λέμε. Να πάμε το ξέρουμε από το μεσημέρι και να δω τι είναι το βαπόρι. Κάτι μου είναι κάτω από το βαπόρι και μου είχαν μπροστά. Πάει και κοιμούνται. Τι θα του κοιμούνται. Θα πάει και μπορεί να κοιμηθώ εγώ από αύριο το πρωί να ξυνιστάξω. Άνα δω τι είναι. Το είχα την έννοια. Τώρα έτσι σκέφτονται. Τότε να κάτσουμε και δεν αργήσει όσο πάει. Πήγαμε σε ένα του αγαπητού, σε ένα βαπόρι που είχε κάποιο πρόβλημα. Και λέει, βράδυ πήγαμε. Βγήκε εδώ στην Εύβοια, σταμάτησε γιατί πήγαινε Κωνσταντινούπολη. Σταμάτησε, μας πήρε μια λάτζα, μας πήγε μέσα
και να πάμε Κωνσταντινούπολη στο γυρισμό να μας αφήσει. Πήγαινε Γαλλία, Κωνσταντινούπολη. Και είχε ένα πρόβλημα με μια γεννήτρια αξιολική που είχε και μια άσχελη πάμε και το πρωί. Ποιο πρωί, τώρα θα πάμε να δούμε τι έχει. Να ξέρουμε τι έχει. Να ησυχάσει το μυαλό μας. Ναι. Λέει, εγώ θέλω να πάω να κοιμηθώ και τι σε έκανα μαζί μου. Να πιούμε καφέ, να κοιμηθούμε, ας μην κοιμηθώ. Πήγα στον Αλαμέ στην Αίγυπτο και ήταν μια γεννήτρια, είχε σκάσει και είχε τον πυρήνα σε αυτό το στήθος, δεν είχε τρύπα μέσα, όπως είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα κάνω τη, να βγάλω εκτός από τα χαλόδια, τι έκανα. Έβγαλα το καλώδιο από εδώ, το πέρασα από όξο, πει το βάλα από την άλλη μεριά. Ή τρία καλώδια πέρασα ή τέσσερα, δεν θυμάμαι. Και τα άριξα από όξο και τα έβαλα από την άλλη μεριά. Αλλά για να μην φαίνονται, είχα βάλει ένα κομμάτι σωλήνα. Και δεν φαινόταν. Και όταν έρθω από όλη στον Πειραιά, μετά από 3-4 χρόνια, λέω του Μαστροβασίλη, είμαστε Μαστροβασίλη. Άστο πώς είναι, καλό. Μια χαρά είναι, άστο μην ανοίξουν ιστορίες. Άστο πώς είναι, ναι. Δηλαδή τα καλά τα έβγαλα από όξο και δεν είχε τρύπα που γιατί δεν θα περάσω. Μάλιστα, ναι. Έχει εγώ μια γαλλική τη ΑΝΕΚ. Μια γεννήτρια έρχονται και λέει έχει σκάσει. Πάω. Εν τω μεταξύ είχε πρόβλημα εκεί στον πυρήνα στο σκάσιμο. Λέω εγώ θα τη φτιάξουμε έτσι όπως είναι. Αλλά να μην την φορτώσεις πιο παραπάνω γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει ο πυρήνας. Λέει ότι να βγάλει το καλοκαίρι, Αύγουστος μήνας τα. Το δρομολόγιο δεν το σταμάτησε, πήγε ένα δρομολόγιο στην Κρήτη, ήρθε, είχαν βγάλει αυτή τη μηχανή, την είχαν λύσει. Αυτή τι έκανε, έβγαζε 6 λούκια και άφηνε ένα μισό. Ήταν μισό-μισό η γέμιση και τώρα ήταν άδειο. Και αυτό που ήταν άδειο δεν το είχαν σφινώσει και έτρεχε. Είδα το σκάσιμο, τα ξεπέρασα τα καλώδια. Τα ενώνω από τη μια μεριά, περνάω τα ίδια, ξύλο από κάτω, ξύλο από πάνω να τα κρατήσω τα σύρματα, ας πούμε, να μην τρέμουνε και τα περνάω, κάνω 52 τσόντες από τη μια μεριά και 52 από την άλλη. Το καταλαβαίνεις. Αριθμισμένα, 1, 2, τρέμουν μέχρι το 52. Δύο καλώδια, ήμουνα, είχα αμφιβολία αν είναι αυτό εκεί, είναι έτσι. Αυτά τα είχα σημαδέψει, το είχα βάλει το 1 και το 2 αυτά. Λέω, αν δω και ζεσταίνεται σε εκείνο το σημείο, μετά σκέφτηκα, λέω, δεν τους δίνω ένα ρεύμα σε αυτή τη φάση. Άμα τις δώσω, άμα κλείνει μέσα, θα ζεσταίνεται. Της δίνω ρεύμα, το είχα πετύχει. Δεν ζεσταίνονταν. Τη βάζουμε, ακόμα παραγγείλανε άλλοι, ακόμα δουλεύει. Σκάμια γεννήτρια στο Ντουμπάι, ξέρω να πω. Και τρέχω να πάω, όχι στο Ντουμπάι, στο γραφείο μου που είναι. Και την ώρα μιλάμε με το αρχιμηχανικό του Ντουμπάι. Και έλεγε αυτός από εκεί κάτω, είχε τον αφηγή και το είδε, και έλεγε 20 μέρες στο λένε ο Βαπόρα, μου τρέξουν τη γεννήτρια. Και άμα τελειώσει η συζήτηση μου λέει, ο Βλέπεις μου λέει, τα άκουσες. Δεν θέλω να πας εκεί και να πεις ότι θέλει 20 μέρες. Εμείς το ξέρουμε, μπορεί να το βγάλεις, να πήγε αύριο. Μάλιστα. Και πάω και βλέπω κι εγώ, κουτσουρεμένα, δηλαδή, πολύ ζημιά. Αλλά εγώ δεν ήξερα, οξυγονοκόλληση. Ναι, ναι. Τι λέω, εάν έχει λέω οξυγονοκολλητή καλό, να την κάνουμε τη δουλειά. Ναι. Και ψάχνω σαν παππού για ποιος ήταν συνεργείο εκεί που ήξερε και έρχεται και του λέω κόλλησε αυτό εκεί. Το βάλε εκεί, βάλε εκεί, του τα βγαίνει χρόνια που σαν κολλάει. Και σε 6-7 ώρες έρχεται ο παππούς. Ναι. Κόλλησε αυτό, βάλε εκεί. Θυμάσαι, ναι, τα παράκια του κολλάει. Ναι, και του τα έφερνε στη... Μετά το κολλάω, βάλε το άλλο. Όλοι σε αυτό το κόλλησε να βάλουμε εκεί. Ναι, ναι. Και έμεινε το βάπτο. Ήρθα κι εγώ, τότε έπαιζε ο Παναθηναϊκός με κάποια ομάδα και πάνω εκεί στο γραφείο που κάνανε αυτό βλέπανε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και στο ημίχρονο, ναι, μίγαμε και τα ρουσκάλια μας. Για, ναι, για να μιλήσουμε. Για να μιλήσουμε, ναι, στο ημίχρονο. Ναι, λέει, τι λέτε γι' αυτό. Και μου λες εσύ ότι ξέρεις, έχετε κάνει λάθος. Ναι. Ναι. Και γυρίζει και μου λες, τι λες ρε Γιάννη, λέω έχουν κόψει, έχουν βραχυκλώσει σπίρα μέσα, γι' αυτό ζεσταίνε, μια σπίρα ζεσταινόταν. Μια σπίρα, ναι. Και παίρνουμε τον Γιάννη τον Καραμολέκο που την είχε φτιάξει και του λέμε, ρε Γιάννη, έχεις κάνει τσόντες στο τέτο. Λέει ναι. Λέει ναι. Λέω, αυτό είναι. Τέρμα. Η συνδεσμολογία τι είναι παράλληλη. Ναι. Σου λέω, Μανώλη, άμα την κόψουμε,
της πύρα αυτού που θες φέρνει, θα δουλέψει. Λες εσύ να μην...